Η Ελλάδα είναι γεμάτη εκκλησίες, μεγάλους ναούς και εξωκλήσια, σκαρφαλωμένα στα πιο παράξενα σημεία. Κάθε ένα είναι ξεχωριστό, ενώ κάποια από τα μικρά εκκλησάκια χρειάζεται να τα προσεγγίσεις με ιδιαίτερο τρόπο. Όπως για παράδειγμα μέσω θαλάσσης ή κάνοντας μια μεγάλη πεζοπορία. Υπάρχει όμως και μια ελληνική εκκλησία εντελώς ξεχωριστή, η οποία μάλιστα ανήκει στις πιο παράξενες του κόσμου. Και όχι άδικα. Ο λόγος για την Αγία Φωτεινή που βρίσκεται στον κάμπο της αρχαίας Μαντίνιας στην Πελοπόννησο. Ένα αληθινό διαμάντι από άποψη αρχιτεκτονικής, το οποίο μπορεί ο καθένας να επισκεφθεί εύκολα και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιατί όμως η Αγία Φωτεινή θεωρείται μία από τις πιο παράξενες εκκλησίες στον κόσμο? Διότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο που δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο. Και πράγματι, όμοιό του δεν συναντάς πουθενά στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Μάλιστα, δεν μπορείς να το κατατάξεις σε κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ενώ με ένα παράξενο τρόπο συνδυάζει στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας με το χριστιανικό πνεύμα. Μία έμπνευση που πήρε σάρκα και οστά από τον δημιουργό της, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και ζωγράφος. Μιλάμε για τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Η Αγία Φωτεινή Μαντίνιας είναι ένας ναός που βρίσκεται απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Μαντίνιας στην Αρκαδία. Πρόκειται για δημιούργημα ιδιαίτερης ομολογουμένως αισθητικής, το οποίο δεν έχει ενιαίο τρόπο κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα συνδυάζει βυζαντινά στοιχεία με άλλους αρχαιότροπους ρυθμούς με ένα χαρακτηριστικό τρόπο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως σαν κτίριο και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο παράξενες εκκλησίες του κόσμου. Η εκκλησία ξεκίνησε να δημιουργείται περίπου το 1970 και ολοκληρώθηκε όσον αφορά την εξωτερική της μορφή μέσα σε 3 χρόνια. Ας δούμε όμως πώς έφτασε να γίνει η κατασκευή αυτού του ναού. Η παραγγελία για το ναό έγινε από τον Μαντινιακό Σύνδεσμο. Οι υπεύθυνοι του έψαχναν κάποιο αρχιτέκτονα για να σχεδιάσει έναν μεγαλόπρεπη και ξεχωριστό ναό. Ακόμη και σήμερα η επιλογή του και το σχέδιο θεωρείται από πολλούς άκρος επαναστατικό. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς από κοντά αυτό το ναό, αλλά δεν περνάς από εκεί τυχαία. Και αυτό γιατί η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής δεν βρίσκεται πάνω σε κεντρικό δρόμο. Είναι χτισμένη απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μαντίνιας μέσα στον κάμπο. Ο ναός βρίσκεται 13 χιλιόμετρα βόρεια της Τρίπολης.